Οι αφορμές για να φτάσεις μέχρι το νησί της Αμοργού είναι πάρα πολλές. Φυσική ομορφιά, χωρίς καλοπισμούς και κατεργασίες. Όμορφα χωριά και πολλά γραφικά καλντερίμια. Μαγικά μπλε νερά που έδωσαν αφορμή για το κινηματογραφικό έπος «Απέραρνο γαλάζιο». Η Αμοργός ξεχωρίζει για ένα πράγμα, την αυθεντικότητά της. Η Αμοργός είναι το νησί στο οποίο γεννήθηκαν οι ελεύθερες καταδύσεις. Στο απέραντο γαλάζιο της Αμοργού ταξίδεψαν και φέτος κορυφαίοι δίτες από όλο τον κόσμο. Έλληνες και ξένοι δίτες κλήθηκαν να βουτήξουν στα υπέροχα νερά του μαγικού νησιού στο πλαίσιο του Διεθνούς Τουρνουά Ελεύθερης Κατάδυσης Διοθέτηλ Big Blue. Στο ίδιο σημείο που το 1987 πραγματοποιήθηκαν και τα γυρίσματα της ταινίας «Σταθμός» για την ελεύθερη κατάδυση με πραγματικά εντυπωσιακά αποτελέσματα. Δίτες από όλο τον κόσμο, οι οποίοι φεύγουν από την Αμοργό έχοντας να πούνε τα καλύτερα και για τη φιλοξενία και για τα συναισθήματα που προκαλεί η συγκεκριμένη διοργάνωση. Η Κοσμοτέ συνέβαλε για ακόμα μια φορά στην επιτυχή διεξαγωγή του τουρνουά, ενισχύοντας τις δυνατότητες του δικτύου Κοσμοτέ 4G στην περιοχή, ώστε να παρέχει γρήγορες ταχύτητες ίντερνετ και αδιάλειπτη συνδεσιμότητα μέσα από το μεγαλύτερο 4G δίκτυο της χώρας. Επιπλέον, παρέχοντας τον απαιτούμενο τεχνολογικό εξοπλισμό στις ομάδες που βρίσκονταν ελπλό, τα αποτελέσματα και η εξέλιξη των αγώνων μεταφέρονταν με ένα live streaming στα κεντρικά της διοργάνωσης στη χώρα της Αμοργού. Οι συνθήκες είναι φανταστικές όπως όλες τις χρονιές. Οι βουτιές κάποιων αθλητών ξεπερνούν τα 100 μέτρα. This place with monastery, with the wreck, with the deep spot is simply amazing. Είναι μια μοναδική εμπειρία που αξίζει κάθε ελεύθερος δίτης να τη ζήσει. Beautiful island, beautiful competition. Θα ήθελα να δώσω θερμά συγχαρητήρια στο υπέροχο νησί. Μας έχει προσφέρει εκπληκτικές παραλίες, φοβερές γαστρονομικές εκπλήξεις. Παράλληλα με τη διοργάνωση του Authentic Big Blue, πραγματοποιήθηκαν στο νησί και άλλες εκδηλώσεις με κορυφαία την εβδομάδα γαστρονομίας που φέτος ήταν αφιερωμένη στο μοναστηριακό φαγητό. Οι συμμετέχοντες και επισκέπτες είχαν τη χαρά να επισκεφθούν για γεύμα το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής, τη Μονή Χοζοβιώτισσας και την Παναγιά Επαναχωριανή. Όσοι τυχεροί βρέθηκαν στο νησί της Αμοργού τις ημέρες αυτές, βίωσαν για άλλη μια χρονιά την εμπειρία του απέραντου γαλάζιου μέσα από την εντυπωσιακή για τα παγκόσμια δεδομένα διοργάνωση The Authentic Big Blue, με την πολύτιμη τεχνολογική και όχι μόνο συμβολή της Κοσμοτέ. I love this island for its wild nature, its people and its food. Amorgos for me is something that I love very, very, very much. Περισσότερη Αμοργός, αλλά και η ωραία πλευρά του τόπου μας στην εκπομπή «Γυρίσματα στην Ελλάδα» στο starx.gr κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10.